Είμαστε λοιπόν εδώ στη μεικτή ζώνη με τον Νίκο Ξυλούρη, τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής. Νίκο, συγχαρητήρια, μου επιτρέψει τον ελληνικό, αλλά θέλω να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, στο 2002, πριν από 22 χρόνια, όταν κέρδισες μαζί με τον Κοκκόδη, τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, αλλά και τον Άκη τον Οικονόμου, το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και φτάνουμε σήμερα 17 μετάλλια σε μια διοργάνωση. Ένα σχόλιο, νομίζω ότι θα σου αρκεί. Κάθομαι και τα σκέφτομαι όλα αυτά και πραγματικά δεν βρίσκω κατάλληλες λέξεις. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό που έχει συμβεί αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά η εμφάνιση των κολλημητών μας ήταν τρομερή. Δεν θέλω να σταθώ στα μετάλλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που σε τόσο μεγάλη διάρκεια αγώνων κάθε μέρα οι αθλητές με 38 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς ίχνος τέντας, με ένα μικρό δωματιάκι για 22 άτομα αποστολή και 8 προπονητές. Μια μέρα με την ώρα τη Δράκου που έκανε το τρομερό ρεκόρ να βρέχει καταρακτοδός. Νομίζω όλα αυτά είναι η καλύτερη απόδειξη ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Στον αθλητισμό υπάρχει πάθος, υπάρχει θέληση, υπάρχει δύναμη και όταν υπάρχουν αυτά τα βασικά συστατικά, τότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε. Όταν κάνετε το σχεδιασμό στην Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία, περιμένατε να έχουμε αυτή την κατάληξη εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Είναι γεγονός ότι πριν από 3 χρόνια που ξεκινήσαμε το σχεδιασμό, είχαμε ένα πλάνο τριετίας, παύλα εφταετίας. Το βασικό μας πλάνο είναι η εφταετία που είχαμε κάνει, γιατί τα 3 χρόνια δεν είναι πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα εκ του αποτελέσματος βγήκε. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, και τη διοίκηση, γιατί όλες μας οι εισηγήσεις ήταν θετικές, γιατί είχαμε στο πλάνο μας μια μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής κολύμβησης. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον τεχνικό διευθυντή κολύμβησης, τον Βαγγέλη Κοζομπόλη, ο οποίος όλη μέρα και όλη νύχτα δουλεύει πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα ακολουθεί στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχουμε μπροστά μας Ολυμπιακούς Αγώνες με 9 ατομικά αγωνίσματα, συμμετοχές σε 9 ατομικά αγωνίσματα και 3 κυταλλοδρομίες. Νομίζω το ένα καλό διαδέχεται το άλλο. Ξέρετε, είχαμε μια συζήτηση τον Ιανουάριο και καθόμασταν κάτω και τα βλέπαμε με τα όρια για τους Ολυμπιακούς, τα οποία ήταν απίστευτα πιο δύσκολα από το Τόκιο. Τεράστια διαφορά στα όρια. Είχαμε ήδη 5 προκρίσεις μέχρι να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Τόχα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν ήμασταν και τόσο αισιόδοξοι, γιατί τα περισσότερα όρια, όλα σχεδόν, θέλανε πανελλήνια ρεκόρ. Ήταν πολύ δύσκολα όρια. Και μέσα σε λίγους μήνες το 5 έγινε 16. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16 αθλητές. Και αν βάλουμε και τον Άλκη Κυνηγάκη στο Open Water, 17 κολλημητές. Και 2 η καλλιτεχνική κολλήμβηση, 19. Και 26 είναι 45 αθλητές αυτή τη στιγμή από τον Υγρό Στίβο. Ένα νούμερο που πραγματικά όταν ξεκινήσαμε δεν πιστεύω ότι ούτε εμείς δεν το φανταζόμασταν. Άρα να πούμε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έχουμε ακόμα 5 εβδομάδες για το μεγάλο στόχο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εθνικές ομάδες. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι η επόμενη γενιά που θα συνεχίσει μαζί με τους αθλητές μας. Θέλω να πιστεύω τις μεγάλες επιτυχίες. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για ακόμα φορά όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτό. Τους αθλητές πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί κολυμπάνε, τους προπονητές τους, τους γονείς τους, τις οικογένειες. Και εμείς θεωρώ ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σαν Κολυμβητική Ομοσπονδία αλλά και σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που αυτή την τριετία πραγματικά μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνω να απολαύσεις την τελευταία απονομή με τον Δημήτρη Μάρκο, που κλείνει το ελληνικό πρόγραμμα έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.